Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι έχει γίνει λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κακός χαμός... Δεν έχει μείνει και τίποτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πούμε τώρα. Εγώ πάμε πρώτα δημοσκοπικά. Α, ωραία, ναι, γιατί λιμονή, μετά γιατί έχουμε... Γιατί η κατρακύλα δεν έχει όριο. Ναι, Φίλιππε, οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά και της ΜΑΤΗ για το πρώτο θέμα δίνουν τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ στις 23,9 και στις 21,7 μονάδες αντίστοιχα. Με το ΠΑΣΟΚ να έχει αφήσει πίσω του το ΣΥΡΙΖΑ και να καταγράφεται σαν δεύτερο κόμμα. Μάλιστα, ενδιαφέρον έχει ότι σύμφωνα με τη ΜΑΡΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ της εποχής Κασελάκη συνεχίζει να βουλιάζει δημοσκοπικά σε βαθμό που να συγκρατεί στις τάξεις του μόλις και μετά βίας έναν από τους δύο ψηφοφόρους που τον ψήφισαν στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Μάλιστα. Η συσπήρωση του έχει βουλιάξει στο ιστορικά χαμηλό ποσοστό του 52,6%. Έχει σημαντικές διαρροές προς ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, αλλά περισσότερο σε ποσοστό 14,4% έχει διαρροές προς τους αναποφάσεις τους και προς την αδιευκρίνηστη ψήφο. Μάλιστα. Το ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει μια κατρακύλα και υπάρχει η απόλυτη διάλυση, θα λέγαμε, συνεχής του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχής κατρακύλα. Μάλιστα. Και από ό,τι φαίνεται... Βλέπουμε ότι δημιουργούνται νέα κόμματα. Βλέπουμε ότι ο Πέτρος Κόκαλης είχε αποφασίσει νέο κόμμα. Βλέπουμε το κόμμα με Φίλη, με Σκουλέτη, με όλους αυτούς, με τους οποίους μπορεί να συνασπιστεί και η Αξιόγλου, αφαιρώντας ακόμα και δύναμη βουλευτική από το ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλλον από ό,τι φαίνεται το όνομα θα είναι Διέξοδος Αριστερά. Αλλά ξέρετε, εγώ και πολιτικά αναλύοντάς τα, μηδένει στο πηλίκον βλέπω εις όλα αυτά. Γιατί ό,τι κινήσεις και να γίνονται, εάν δεν έχουν περιεχόμενο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κάτι να πει και συνεχίζει να μην έχει κάτι να πει. Είτε είναι εις όλων, είτε είναι σε κομμάτια. Άμα δεν έχεις κάτι να πεις λοιπόν και να διασπαστείς, πάλι δεν θα έχεις κάτι να πεις.